Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Τραγικό θάνατο πατέρα και τη μόλις δύο των κόρης του μετά από πτώση παιδικού καροτσιού στις ράγες τρένων στο Σιδνεϊμ. Μηνύματα καταδίκη και ελπίδα στι εκδηλώσει μνήμη για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Λιμάνι το οποίο ελέγχεται από του Χούθη στην Ιεμένη βομβάρδισε το Ισραήλ και. Ήταν για την Εθνική Ελλάδα στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 120 ετών. Οι ειδήσει μα αναλυτικά. Ένα άνδρα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή του μετά την πτώση παιδικού καροτσιού στι γραμμέ τρένου στα νότια του Σίδνεϊ. Οι υπηρεσίε τη ανάγκη κλήθηκαν στο σταθμό του Κάλτον σήμερα το απόγευμα μετά από αναφορέ ότι ένα καροτσάκι, στο οποίο πρέπει να δίδυμα μόλι δύο ετών, έπεσε από την πλατφόρμα. Ένα κοριτσάκι δύο ετών και ένα άνδρα 40 ετών πέθαναν επί τόπου, ενώ το δεύτερο παιδί τη οικογένεια και η μητέρα του δεν τραυματίστηκαν. Όπω αναφέρουν οι αρχέ, ο πατέρα θυσιάστηκε στην προσπάθεια του να σώσει τα παιδιά του, βρίσκοντα ο ίδιο τραγικό θάνατο. Μηνύματα καταδίκη, ελπίδα και αποφασιστικότητα έστειλαν ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Πρόεδρο τη Κύπρου Νίκο Χρυστοδουλίδη στι ομιλίε του στην εκδήλωση μνήμη για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν αποδεχόμαστε τελεσμένα, διεκήρυξε κατά την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργό, τονίζοντα πω ο ελληνισμό δεν θα πάψει να αγωνίζεται μέχρι να επανενωθεί η Κύπρο. Είμαι σήμερα εδώ βαθιά συγκινημένο εκπροσωπώντας κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα απανταχού της γης. Για να επαναλάβω ενώπιόν σας δύο λέξεις που έχουν σφραγίσει τις ζωές μας. Δεν ξεχνώ. Αλλά και για να προσθέσω σε αυτές τρεις ακόμα. Ενωνόμαστε, επιμένουμε, αγωνιζόμαστε. Με σχέδιο και συνεργασία μέχρι την τελική δικαίωση. 50 χρόνια μετά, η Τουρκία παραμένει ο εισβολέα στην Κύπρο με κατάφορη παραβίαση του διεθνού και του ευρωπαϊκού δικαίου, δήλωσε στη δική του τοποθέτηση ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Χρυσοδουλίδη. Η ιστορία καταγράφει ότι το προδοτικό πραξικόπημα τη Χούντα και των εδώ συνεργατών τη, που ανέτρεψε τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα από την Άγκυρα για να εισβάλλει στην Κύπρο, διαπράττοντας ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη σύγχρονη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης και υλοποιώντα ένα πάγιο τουρκικό στόχο. Το στόχο της διέρεσης και της δημογραφικής αλλίωσης πέραν του ενός τρίτου της πατρίδας μας. Να σημειωθεί πω ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν εκατοντάδε ομογενεί στην πλατεία Φεντερέσιον τη Μελβούρνη. Λιμάνι, το οποίο ελέγχεται από του Χούθι στην Ιεμένη, βομβάρδισε το Ισραήλ. Οι Ισραηλινέ δυνάμει πραγματοποίησαν μεγάλο πλήγμα εναντίον, όπω ισχυρίζονται, αρκετών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που ελέγχονται από του αντάρτε Χούθι τη Ιεμένη και τι δυνάμει τη Χεσμολάχ στον Νότιο Λίβανο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ πτλεί τη εδάφη τη Ιεμένη, ανασωπηρώνοντα του φόβου για μια ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε σε αντίπεινα για προηγούμενο χτύπημα των ανταρτών Χούθη στο Τελαβίβ. Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εν μέσω των συνεπειών που προκάλεσε το παγκόσμιο blackout στα ηλεκτρονικά συστήματα, επηρεάζοντα επιχειρήσει όλη τη χώρα. Τράπεζε, αεροδρόμια, σούπερ μάρκετ, μέσα μαζική ενημέρωση και ηλιανοπολιτέ Θέλω να μέσα σε αυτού που πλήγηκαν περισσότερο την Παρασκευή λόγω τη διακοπή, η οποία προκλήθηκε από μια ενημέρωση λογισμικού από τη μεγάλη εταιρεία κυβερνοασφάλεια CrowdStrike. Ο Εθνικό Συντονιστικό Μηχανισμό, ο οποίο αποτελείται από κυβερνητικέ υπηρεσίε και εκπροσώπου των πληγέντων τομέων, συνεδρίασε σήμερα για να συζητήσει τι προσπάθειε ανάκαμψη. Η Αναπηρώτρια Υπουργό Ενέργεια Τζένι Μακάλιστερ δήλωσε στο Sky News ότι οι εργασίε συνεχίζονται. we are still in recovery stage. you note that the national coordination mechanism group are meeting again this morning. there is still more work to do to make sure that the residual issues arising from this outage are able to be addressed. i think there will be um, opportunity in time to reflect on what's occurred over the last couple of days. Να αλλάξουμε θέμα. Φοιτητέ από τον Μπαγκλαντέ πραγματοποίησαν συγκέντρωση σήμερα στο Σίδνεϊ, εκφράζοντα τη συμπαράστασή του προ του συμπατριώτε του που διαμαρτύρονται ενάντια στην κυβέρνηση τη χώρα του. Η διαμαρτυρία στην καρδιά τη βεγγαλική κοινότητα στο προάστιο Λακέμπα έλπιζε να ευαισθητοποιήσει του Αυστραλού πολίτε. 314 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα με κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρία υπό την ηγεσία φοιτητών στο Μπαγκλαντέ. Η Πρωθυπουργό τη Βικτόρια, Τζασίντα Άλαν, αναφέρει ότι μια ανεξάρτητη επανεξέταση του κατασκευαστικού κλάδου της πολιτεία θα βοηθήσει να απαλλαγεί από τη σάπια κουλτούρα του σε τμήματα του τομέα αυτού. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τι αποκαλύψει ότι το κατασκευαστικό τμήμα τη CFMEU κατηγορείται ότι λαμβάνει μίζε, συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και εφαρμόζει τακτικέ στα εργοτάξια η επανεξέταση τη οποία ηγείται ο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη Γκρέκ Βίλσον, αποσκοπεί στην ανέβρεση των κενών στι σημερινέ εξουσίε των κυβερνητικών υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στι καταγγελίε για κλιματική συμπεριφορά στον κατασκευαστικό κλάδο. Η κυρία Άλλαν εξέφρασε την ελπίδα τη στο ζήτημα να διευθυνθεί άμεσα. We also do need to look at how in pulling out this rotten culture by its roots ensuring that we have the structures and frameworks in the future here in Victoria amongst our agencies who both work with the Fair Work Act who interface with those federal jurisdictions who have the industrial relations responsibilities. <totipation> Ακριβώ μια εβδομάδα μετά την επίθεση στην Πενσιλβάνια, ο πρώην πρόεδρο στο Μίσιγκαν είπε πω και μια σφαίρα για χάρη τη δημοκρατία. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν αρχίσει να στοχοποιούν τώρα την Καμάλα Χάρη, καθώ αυξάνονται οι πιέσει προ τον πρόεδρο Τζο Μπάιτεν να εγκαταλείψει τον προεκλογικό αγώνα και να επιτρέψει στην αντιπρόεδρο του να κατέλθει ω υποψήφια στην θέση του. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών τη Βικτόρια ερευνά την εξαφάνιση ενό άνδρα από τη Μελβούρνη, ο οποίο εξαφανίστηκε νωρίτερα φέτο. Ο 43χρονο Αντριάνο Ρωμαίο εθεάθη για τελευταία φορά στι 10 Φεβρουαρίου, στο σπίτι του στο Κρέιγκλιμπουρν, στα βόρεια τη Μελβούρνη. Ο άνδρα φαίνεται να είχε συναντήσει συνεργάτε του στο Greenvale, αλλά έκτοτε αγνοείται. Στι ισοτιμίε συναλλάγματο τώρα, ένα ψανιόλο δολάριο δηλαδή, δυστυχεί σήμερα με 61 λεπτά του ευρώ και 67 σέντ του αμερικανικού δολαρίου. Στα αφεντικά, χωρί να γίνει απειλητική σε κανένα σημείο του αγώνα, η εθνική νέων ανδρών ιτήθηκε με 69-57 από την Γαλλία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών. Πλέον η Ελλάδα θα διεκδικήσει στο χαρκινό μετάλλιο απέναντι στο Βέλγιο. Στην ο Στέφανο Τσιτσιπά ιτήθηκε 2-0 σέτα από τον Ματέο Μπερεντίνη στα ημιτελικά του Ελβετικού Όπεν και στρέφει πλέον την προσοχή του στου Ολυμπιακού Αγώνε του Παρισιού. Ολοκληρώνουμε το δίκτυο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη, συννεφιά με 11 έω 17 βαθμού Κελσίου. Σύνδυνε επίση συννεφιά με 7 έω 20 βαθμού. Γουλουγκόγκ, παροδικέ νεφώσει με 9 έω 18. Νιούκαστ, παρόμοιο καιρό με 8 έω 18 βαθμού. Πέρθ, βροχέ με 11 έω 20. Αδελαίδα, επίση βροχέ με 9 έω 17. Χόμπαρ, συννεφιά με 8 έω 15 βαθμού Κελσίου. Καμπέρα, ηλιοφάνεια με 2 έω 14. Μπρίσβεν επίση έθριο καιρό με 7 έω Κέν συνεφιά με 16 έως 24 βαθμούς και τάργουν επίσης συνεφιά με 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με 28 έως 37 βαθμούς, έθιος ο καιρό και στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να δείχνει και από 24 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του Δελτίου Δήσεων, στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μήνυμα του σταθμού μας και συνάγκη πάλι μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινή εκπομπής. Προς το παρόν, γεια σας. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.